κάνουμε σήμερα ένα βιντεάκι. Θα δείξουμε πώς μπορούμε να κάνουμε μια εξίσωση, μια συνάρτηση, βασικές απλές μαθηματικές πράξεις στο Excel. Έχουμε διαλέξει εδώ πέρα να κάνουμε μια σύγκριση στην κατανάλωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου και στην κατανάλωση ενός αυτοκινήτου με βενζίνη, πώς θα κοστίσει το σέρβις, η ασφάλεια. Θα βάλουμε κάποια στοιχεία για να δούμε πώς γίνεται αυτό, έτσι. Ας πούμε τώρα ότι έχουμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και λέω ότι η κατανάλωσή του κιλοβατόρες ανά 100 χιλιόμετρα, ας πούμε, είναι 15 κιλοβατόρες. Η κατανάλωση σε λίτρα βενζίνης ανά 100 χιλιόμετρα πάλι για ένα αυτοκίνητο αντίστοιχο, ας πούμε ότι είναι 7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Το κόστος καυσίμου ανά λίτρο είναι, πούμε, 1,8 ευρώ. Και να πούμε ότι το κόστος ρεύματος ανά κιλοβατόρα, ας πούμε ότι είναι 0,2, 20 λεπτά. Ωραία, έχουμε βάλει εδώ πέρα τώρα τα στοιχεία. Πάμε τώρα να δούμε πώς γίνεται μια εξίσωση. Ωραία. Λέμε τώρα, πώς είναι το κόστος μετακίνησης ανά χιλιόμετρο στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι λέμε εμείς λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε δώσει, αυτό είναι ίσο, βάζουμε λοιπόν ίσο, ότι πολλαπλασιάζουμε πόσο καταναλώνει, δηλαδή 15 κιλοβατόρες ανά 100 χιλιόμετρα, επί το πόσο κοστίζει, επί 20 λεπτά. Ωραία. Μας έχει βγάλει λοιπόν τώρα, αυτό που θα μας βγάλει, είναι πόσο κοστίζει η μετακίνηση ανά 100 χιλιόμετρα. Άρα λοιπόν αν βάλουμε διά 100, εδώ τώρα βάλουμε διά 100, θα μας βγάλει ότι το κόστος μετακίνησης με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε δώσει εμείς λοιπόν, έτσι, ότι είναι 3 λεπτά ανά χιλιόμετρο ή 3 ευρώ τα 100 χιλιόμετρα, έτσι. Το ίδιο κάνουμε να δούμε πόσο είναι και για το αυτοκίνητο βενζίνης. Λέμε λοιπόν πάλι ίσον, βάζουμε ίσον στο κουτάκι μας, λέμε 7 που είναι η κατανάλωση ανά 100 χιλιόμετρα, επί πόσο το κόστος βενζίνης, φτιάχνουμε, ανοίγουμε παρένθεση, κλείνουμε παρένθεση και διαιρούμε διά 100 χιλιόμετρα, διά 100. Άρα το κόστος μετακίνησης ανά χιλιόμετρο για ένα αυτοκίνητο με βενζίνη είναι 13 λεπτά. Αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι, αν πάμε εδώ πέρα, μας βγάζει τι έχουμε διαλέξει, μας βγάζει τα χρωματάκια F6 που είναι F6 NATO, F7 επί μας λέει, διά 100. Ωραία. Τώρα μας έχει βγάλει αυτές τις τιμές. Πάμε τώρα να πάμε σε ένα άλλο κελί για να φτιάξουμε κάτι, να τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Ας πούμε τώρα πόσο θέλουμε εμείς να κάνουμε, ας πούμε ότι κάνει ένα αυτοκίνητο 20.000 χιλιόμετρα το χρόνο. Ωραία. Βάλαμε 20.000 χιλιόμετρα το χρόνο. Πόσο είναι το συνολικό κόστος, τι θα κάνουμε, θα πούμε ίσον 20.000 χιλιόμετρα επί πόσο, επί το κόστος ένα χιλιόμετρο. Άρα μας λέει ότι για ένα αυτοκίνητο είναι 20.000 χιλιόμετρα επί 0,03, 600 ευρώ. Το αντίστοιχο θα κάνουμε ίσον πάλι 20.000 χιλιόμετρα επί πόσο, 0,13, 2.500. Μεγάλη διαφορά για τη βενζίνη. Ας πούμε τώρα ότι θέλουμε να πούμε ότι το σέρβις του ηλεκτρικού αυτοκινήτου έχει 100 ευρώ το χρόνο, ενώ της βενζίνης έχει 200 ευρώ το χρόνο. Η ασφάλεια, ας πούμε, την ίδια, 400 ευρώ στο ένα και 400 ευρώ στο άλλο. Ωραία. Λέμε τώρα, πόσο είναι το συνολικό κόστος συντήρησης ενός αυτοκινήτου. Χοντρικά τα λέμε τώρα αυτά, δεν έχει καμία σχέση, απλά για να δείξουμε πώς γίνεται η πράξη, πώς γίνονται οι συναρτήσεις και οι διάφορες εξισώσεις. Λέμε πάλι λοιπόν ίσον, τι είναι το ηλεκτρικό, τα 600 ευρώ, συν τι άλλο, την ασφάλειά του, συν τι άλλο, το σέρβις του. Enter. Βλέπω λοιπόν 600 και 400 και 100, 1100. Το ίδιο κάνουμε και να δούμε πάλι ίσον λοιπόν στη βενζίνη, το κόστος καυσίμου, συν το σέρβις του, συν την ασφαλειά του. Enter. Μας βγάζει εδώ πέρα λοιπόν πόσο είναι το ένα, πόσο είναι το άλλο. Και να δούμε εδώ και τη διαφορά λοιπόν. Λέμε πόσο είναι διαφορά, ίσον. Πάρε το κελί από τη βενζίνη και αφαίρεσε το κόστος από, συγγνώμη κάτι λάθος κάναμε εδώ, delete, ίσον, πάρε το κόστος της βενζίνης και αφαίρεσε του ηλεκτρικού, 2.200. Τώρα έχουμε φτιάξει λοιπόν ένα αρχιάκι το οποίο έχει μέσα κάποια κελιά τα οποία μας έχουν βγάλει κάποια
ζητούμενα κάποια πράγματα που ζητήσαμε. Αν πάμε και αλλάξουμε ένα δεδομένο, θα αλλάξουν όλα. Κοιτάξτε, να δείτε, ας πούμε το κόστος καυσίμου δεν είναι 1,80, αλλά είναι 1,5. Είδατε που άλλαξαν όλα. Και τα χιλιόμετρα, και το κόστος ένα χιλιόμετρο, και το κόστος βενζίνης, και η διαφορά. Αν για κάποιο λόγο, σύνομα, άλλαξε, ναι. Αν για κάποιο λόγο ακριβήνει το ρεύμα και πάει το ρεύμα 0,50. Αυξάνεται το κόστος. Αλλά βλέπετε ότι τα έχουμε συνδέσει όλα μεταξύ τους τα κελιά, έτσι ώστε κάθε αλλαγή να περνάει αυτόματα και να μην χρειάζεται να κάνουμε κάθε φορά τη ίδια πράξη. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν φτιάχνουμε ένα αρχιάκι, το οποίο μπορεί να κάνουμε 1000 διαφορετικά πράγματα. Αυτό ήταν ένα από αυτά που μπορεί να κάνει το Excel, καταλαβαίνετε ότι είναι άπειρες οι δυνατότητες του, απλά για να μπορέσετε να δείτε λίγο να εξοικειωθείτε. Αν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να δείτε και άλλα βίντεο και για Excel και για διάφορα άλλα προγράμματα στο τεχνικηεκπαίδευση.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν θέλετε κάτι άλλο, μας στέλνετε μήνυμα και με μεγάλη μας χαρά να ανεβάσουμε βίντεο με οδηγίες για αυτό που θα μας ζητήσετε. Καλή συνέχεια!